Ανεβαίνω με δίχρονο το βουνό. Έχω χάρτες και σημάδια να τα βρω. Στα τσοπάνια δίνω ένα ποσοστό. Κι έτσι κράτανε το στόμα τους κλειστό. Καλημέρα, καλημέρα Λάνια μου, τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω να είστε καλά, να περνάτε καλά. Εγώ είμαι τώρα με ένα γυμνό μηγανάκι. Ζεσταίνε το μηχανάκι και είπα να το κάνω να νιώσει λίγο πιο άνετα. Το θέμα μου, ξέρετε ποιο είναι, μάγκες? Ότι το μηχανάκι χάνει βενζίνη από το τεπόζιτο αυτή τη στιγμή. Άρα είναι επίφοβο να πάρω με καμιά φωτιά. Θέλω να ελπίζω πως όχι. Και θέλω να ελπίζω ότι θα κουπεί η ηλεκτρονική εκεί που την έχω βάλει. Γιατί εκεί που χάνει βενζίνη το ντεπόζιτο, εκεί που χάνει τη βενζίνη το ντεπόζιτο, είναι ηλεκτρονική, ρε μάγκες. Τέλος πάντων τώρα, γάμισε τα. Το μηχανάκι από τότε που το είχα πάρει είχε πέσιμο από δεξιά. Εντάξει. Ήταν στραβό το τιμόνι, μας το ρίξανε παρκαρισμένο και το φτιάξαμε. Οπότε πρώτο και κύριο αυτό, δεν ξέραμε τι άλλο ήταν στραβωμένο πάνω στο μηχανάκι. Έτσι. Αφού το πήγα στο Χριστάρα κάτω να το φτιάξουμε, είδε ότι έλειπε μία βίδα. Είδε ότι έλειπε μία βίδα από το ντεπόζιτο. Και τι θεώρησε σωστό να κάνει, εννοείται όπως και όλοι θα κάνανε. Θεώρησε να σωστό να περάσει, ξέρω εγώ, να φάει τη βιδούλα, γιατί ήταν κομμένη, δεν ήταν. Σκέψου δηλαδή την κάπη είχε φάει, είχε κόψει τη βίδα, το μηχανάκι. Και εκτός το ότι είχε κόψει τη βίδα το μηχανάκι, ήταν λίγο πιο κάτω το τεπόζιτο. Και τι κάναμε, το φέραμε πάνω και του βάλαμε μια καινούρια βίδα. Βέβαια δεν είχε πολύ βενζίνη μέσα το ντεπόζιτο, οπότε δεν μπορούσαμε να ξέρουμε ότι είχε γίνει κάτι. Θα λέω και μια ιστοριούλα τώρα, να δείτε τι έπαθα χθες. Και πάω για δουλειά χθες το απόγευμα. Και πάω για δουλειά το απόγευμα, πάω μια παραγγελία και πάω να βάλω βενζίνη. Και την ώρα που πάω να βάλω βενζίνη, βάζω βενζίνη και η γυναίκα μου λέει, η κοπέλα, αυτό χάνει βενζίνη. Ποιο? Και κοιτάω το μηχανάκι και έχει πλημμυρίσει από κάτω βενζίνη, μα λέω εγώ, 6 ευρώ ρε φίλε. Πού τα έβαλε τα 6 ευρώ? Στο πάτωμα. Και το παίρνω το μηχανάκι, το πάω σε ένα φρεάτιο εκεί πιο κάτω που είχε. Το αφήνω να στραγγίξει τα πολλά, ξέρω εγώ. Και πάλι καλά, δεν είχα βάλει και τα καινούργια πλαστικά. Για να μην τα απολογώ, είχε κοπεί το τεπόζιτο. Και τώρα ήρθαμε πάλι στο Χριστάρα. Κάτω, εδώ έχει κοπεί, μάγκες. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να φανεί, αλλά έχω βγάλει την ηλεκτρονική από εδώ για να μην γίνει καμία μαλακία. Αυτό. Για να πάμε μέσα. Πριν είναι και ο Μιχάλης εδώ από τούτα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μάγκες μου. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, για να βγει έχει 1, 2, 3, 4 βίδες. Οπότε, παίρνοντας μια καστάνια θα είναι ακόμα πιο εύκολη η ζωή μου. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, πιάνουμε αυτό. Πάμε εδώ. Παίρνουμε αυτό. Το βάζουμε εδώ. Τώρα που έγινε και πιο εύκολη η ζωή μας, αρχίζουμε να το ξεβιδώνουμε. Εδώ βέβαια θέλουμε μακρινάρι. Κοίτα εδώ τώρα. Οπότε, μάγκες, προχωράμε σιγά σιγά. Βγάλουμε το ντεπόζιτο, βρούμε που θα βάλουμε τη βενζίνη και συνεχίζουμε. Λοιπόν, μάγκες, βγάλαμε το ντεπόζιτο, από ό,τι βλέπετε.
Και τώρα θέλουμε να βγάλουμε και τη... και τη βενζίνη από εδώ μέσα. Τώρα... για να ξεκινήσουμε να αδειάζουμε. Καλησπέρα, μάγκες. Βάρη WCB. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Λοιπόν, αφού πήρε μπροστά το Άστρα, το σπάω το αλέξουμε γελαδάκια. Ανοίξαμε πρώτα την κατωβίδα. Να στραγγίξει καλά. Όπως βλέπετε εδώ. Αυτή είναι εδώ. Βγάλαμε μετά την βελονίτσα από μέσα να πάρει τον αέρα του να κατέβουν τα υγρά, γιατί όσο γνωριστών με την άνοιξη, άμα δεν βγάλει τον αέρα από πάνω δεν κατεβαίνουν όλα τα υγρά σωστά. Το αφήνουμε να στραγγίξει καλά για 10 λεπτάκια σε 180 και σβήνουμε με λίγο κρασάκι έτσι για τη γεύση. Όχι, εντάξει. Όπως βλέπετε το λαδάκι μάγκες εδώ πέρα είναι χειρότερο από το πετρέλαιο της μαύρης ζώνης. Της μαύρης ζώνης, μάγκας. Της αγίας ζώνης. Βλέπετε, μαύρο νερό. Χάνει. Πήραμε λαδάκι. Κάπως είναι το φλωτέρ, μαλάκα. 20-50. Οπ. Κάποια θα περάσει καλά απόψε. Κατάλαβα, είδατε, δηλαδή ακόμα και αυτό είναι θέμα αρσενικού. Όσο έχει βενζίνη το μηχανάκι, σηκώνεται και το φλωτεράκι. Σαν το πουλί. Έχει βενζίνη, έχει πουλί. Λοιπόν, στα δικά μας βάλαμε ένα απλό λαδάκι 20-50. Τίποτα το υπερτούμπαν, δεν θα πάμε σε αγώνες. 20-50, πηχτό γιατί είναι καλοκαιράκι, μα τελειώσει τα λάδια μας. Πάντα περιμένω να στεγνώσει το μοτεράκι να κατεβάσει όλα τα λάδια κανονικά. Ουσιαζόμαστε. Λοιπόν, πήγαινε στο τέλο. Ορίστε. Πάρε τα παιδιά. Λοιπόν, μάγκες. Το πώς το βγήκε, η βενζίνη βγήκε. Μαζί και κάποια σκουπιδάκια. Εντάξει. Σκαλόδρομο είμαστε. Οπότε θα ρίξουμε για ένα καθαρισματάκι εδώ πέρα και προχωράμε. Λέω να κάνω αγωνιστικό, ρε φίλε. Να κάθομαι εδώ κάτω. Λοιπόν, τα λέμε σε πολύ λίγο, μαγκές. Λοιπόν, αλάνια μου. Αλλάξαμε το ντεπόζιτο, βάλαμε τη σελίτσα πάνω. Αυτό είναι το παλιό ντεπόζιτο. Πιστεύω να το βλέπετε. Εδώ έχει κάνει crack. Δεν φτιάχνεται. Οπότε πήραμε άλλο ντεπόζιτο. Τώρα αρχίζουμε να λύνουμε για να δέσουμε τα καινούργια πλαστικά. Σιγά σιγά να είναι μουνάρα το μηχανάκι. Εδώ Μπαρί λύνει καρμπερατέρ. Να το... θα το καθαρίσει λίγο. Γιατί έχουμε προβληματιστεί γάματα πολύ με αυτό αυτή τη στιγμή. Λυμμένο το μηχανάκι εδώ. Αφού μας ανάπεσε η ζάντα, ελπίζω να μην έχει στραβώσει η δισκόπλακα. Δεν ξέρω, θα δείξει. Την τελευταία φορά που έπεσε δεν είχε στραβώσει η δισκόπλακα. Εδώ Μπαρί προσπαθεί να... δεν θες να το βγάλεις τελείως, ρε φίλε, αυτό. Ποιο? Θεωρητικά πότε είναι ανοιχτό? Τώρα είναι ανοιχτό το τσοκ. Τώρα όταν... είναι ανοιχτό το τσοκ. Άρα δεν θα πρέπει να δουλεύει έτσι το μηχανάκι. Άρα πρέπει να το έχουμε κλειστό το τσοκ. Είναι βουλωμένο για να δουλεύει με ανοιχτό τσοκ. Περίμενε. Για να δουλεύει με ανοιχτό τσοκ σημαίνει ότι ανεβάζει η πίεση. Από τη στιγμή που σε ανεβάζει η πίεση, είναι ένα ανοιχτό όλο, ρε φίλε, διαπερές το καρμπιρατέρ. Σημαίνει ότι από κάπου βουλώνει, ρε φίλε. Ή τα slide, ρε. Ή το slide, μην το βλέπεις έτσι αυτό. Ή το slide που μπαίνει. Το slide, ναι, το ξέρω, βρε. Άλλο σου λέω. Θα δω κάτι μόνο. Ότι από τη στιγμή που έχει ανοιχτό το τσοκ δεν έπρεπε να δουλεύει το μηχανάκι, ρε φίλε. Παίρνει υπερβολικό αέρα. Κατάλαβες. Δεν κρατάει τη πίεση, τη χάνει. Ναι. Άρα κάπου μαζεύει η πίεση. Τώρα εδώ μέσα είναι, με αυτήν εδώ πέρα την τέτοια, το εμβολάκι, ρε φίλε.
Και δεν βλέπω να θέλει για καθάρισμα ο ζυγός. Και εγώ αυτό βλέπω, ρε φίλε, αυτό κοιτάω τόση ώρα. Ότι είναι μια χαρά. Δηλαδή μπορώ να δω μέσα τις τρύπες. Ξέρω, τώρα θα δείξω. Ρε φίλε, επειδή είναι πολύ μικρά, ρε φίλε, μέχρι και το παραμικρό σκουπιδάκι, το γραζάκι, ξέρω. Α, ναι, αυτό εδώ πέρα θέλει. Συμπίεση. Αυτό θέλει. Αυτό θέλει, βλέπεις, όχι θέλει. Αυτό είναι, θέλει τρύψιμο, ρε φίλε, με γυαλόχαρτο. Όχι, θέλει να πάρει από καλώδιο. Α, ναι, και με κλώνα. Και αυτό, ω, μαλάκα, και αυτό γίνεται. Και με, α, και με το καλάι αυτό γίνεται, ναι. Ωραία, και να το καθαρίσει αυτό. Και παίρνω το και από μέσα ευθεία, να καθαρίσει καλά, ρε. Αυτό, ναι. Δες άμα θέλει κάτι άλλο καθάρισμα. Θέλει. Να δούμε, να το αναστήσουμε το μωράκι εδώ πέρα, ρε φίλε. Τουλάχιστον αυτό πήρε μπροστά, κατάλαβα. Είδες πόσο καιρό μάγκες τον παρακαλάω, τον Μπάρι. Το φίλο. Ωραία. Επειδή έχουμε δουλειές τώρα, σε λίγο θα σε χρειαστώ για να θα βάλω τον μπροστά φτερό για να ξαναβάλω τη ζάντα. Εντάξει. Ωραία. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και θα τα δούμε όλα στην πορεία, μάγκες. Κοιτάξτε πως αλλάζει, μάγκες. Προχωράμε σιγά σιγά. Βάζω εδώ πέρα πραγματάκια. Θα δείτε σύντομα κι άλλα κι άλλα. Έχουμε κολλήσει λίγο εδώ με το καρμπιλατέρ, ρε φίλε. Εδώ προχωράω εγώ σιγά σιγά. Θα δούμε όλα πάλι σύντομα, εντάξει. I pull up, you know I be moving. Whipping the four and I'm cruising. The money I'm speaking, it flew.